Ευχαριστώ. Τυχαία. Ναι, ναι, τυχαία. Σε μια άλλη εξέταση, σε... Όχι, είχα πάει στο γυναικολόγο μου και στη ψηλάφιση που έκανε, ναι, ας πούμε, για να συμπληρώσει την κάρτα, ανακάλυψε ότι ακούμπησε κάτι που δεν του άρεσε. Που, για να καταλάβεις, δεν το έδειξε μέσα στο γραφείο. Δεν το έδειξε. Αλήθεια. Το έκανα μετά και δεν το έδειξε και το έδειξε το ultrasound. Άρα ήταν πάρα πολύ αρχικό στάδιο. Πάρα πολύ. Εντάξει, χειρουργήθηκα το Μάρτι. Αφαιρέθηκε αυτό το κομμάτι, τέλος πάντων, που ήταν, που είχε πληγεί. Και μετά ακολούθησαν ακτινοβολίες στο ογκολογικό. Έκανα ένα κύκλο ακτινοβολιών. Κράτησε 1,5 μήνα. Καθημερινά. Πώς το... Αλλά αυτό δεν έχει απώλειες, δεν χάνεις, ας πούμε, μαλλιά, δεν είναι όπως η χειρονοθεραπεία. Ναι, δεν είναι... Η ακτινοθεραπεία. Ναι, η ακτινοβολία είναι άλλο πράγμα. Είναι το ίδιο η ακτινοθεραπεία με την ακτινοβολία, σωστά? Ναι, 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 σωστά. Πώς ένιωσε την ώρα που σου ήταν ο κοινός ο γιατρός? Ξέρεις, όταν ήρθα εδώ και ήξερα ότι θα σε έχουμε καλεσμένη σήμερα και λοιπά, και σκεφτόμουν πόσο πολύ δύναμη πρέπει να, και μεγάλη έτσι δύναμη πρέπει να έχει κάποιος για να έρχεται να είναι τόσο χαρούμενος άνθρωπος, τόσο περιποιημένος, τόσο λαμπερός μετά από μια τέτοια φάση που πέρασε στη ζωή. Είναι θέμα επιλογής το πώς θα αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ό,τι μας έρθει πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μα ό,τι μας έρθει. Δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εάν απλώς μιζερεύουμε, κλαίμε, απλώς του δίνουμε χώρο να μας κατακτήσει αυτό που έρχεται. Τι ωραία. Πρέπει να πάμε λίγο κόντρα σε αυτό, λίγο να το αγνοήσουμε, λίγο να το υποτιμήσουμε, γιατί όσο υπερτιμάς κάτι, τόσο πιο πολύ σε καταβάλει. Εγώ να σου πω ότι είχα κάνει τις εξετάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο και ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά και για την νοσηλεία και για τα χειρουργεία. Ήταν εξαιρετική η φροντίδα που έτυχα στο νοσοκομείο. Ο χειρούργος μου, ο κύριος Πάμπος Χαραλάμπους, εξαιρετικός χειρούργος. Η κυρία Δανίλη στο ογκολογικό που με παρακολουθεί τώρα. Και το πρωί εκεί ήμουν, ας πούμε, σήμερα. Γιατί ήταν το καθιερωμένο μου ραντεβού. Δεν σημαίνει τίποτα, ρε παιδιά. Είναι σαν να έχεις και ραντεβού στον οδοντίατρο και την πρέπει να ξαναδεί το σφράγισμα. Δεν υπάρχει κάτι. Πώς ένιωσες? Την ώρα που το άμαθα, ωραία. Επειδή δεν είχες ξαναπεράσει μια τέτοια εμπειρία, καταλαβαίνεις. Καταρχήν το ψηλιάζεσαι από την ώρα που μπαίνεις σε μια δεύτερη εξέταση. Δηλαδή όταν σου λέει, ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε και ultrasound. Ναι, αλλά κάτι βλέπω και θα πάρουμε ένα κομματάκι για να το εξετάσουμε. Αρχίζει ο εγκέφαλος και επεξεργάζεται την πιθανότητα του να είναι και θετικό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι ή θετικό ή αρνητικό. Άρα είναι 50-50. Άρα μέσα σου υπάρχει η διεργασία ότι μπορεί να... Δεν θέλεις να τα ακούσεις, αλλά ναι. Εγώ δεν καταλάβεις όταν βρήκανε, ας πούμε, κάτι και έπρεπε αμέσως να μπω χειρουργείο για να γίνει η βιοψία. Εγώ δεν είχα προλάβει να προγραμματιστώ για κάτι τέτοιο. Μπήκα στο χειρουργείο, έκανα τη βιοψία, μου βάλουν τους επιδέσμους και πήγα γυρίσμα. Και το βράδυ γενική δοκιμή στο θέατρο. Με τους επιδέσμους. Ενώ ότι δεν είχα χρόνο πολύ να το επεξεργαστώ και να το διαχειριστώ. Μετά σχεδόν τηλεφωνικά μου το είπανε, γιατί δεν μου το είπανε βέβαια οι άνθρωποι. Επέμεναν να πάω εκεί, αλλά τους είπα, πέστε μου, γιατί κατάλαβα, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούμε ένα στον άλλο. Και εντάξει. Έκλαψα 10 λεπτά. Μόνο στο κομείο στη Μακεδονίκη, σαν τέλος. Το οποίο σπίτι μου. Μετά το αντιμετώπισα. Και δεν είναι τόσο. Είναι δηλαδή, το σοκ. Είναι το πρώτο σοκ. Είναι η λέξη που τρομάζει τον κόσμο. Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι. Δεν είναι μια μορφή καρκίνου που θα σε διαλύσει. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου καρκινοπαθή, να σου το πω έτσι. Δυστυχώς βλέπω πάρα πολλά περιστατικά εκεί που πηγαίνω στο ογκολογικό ανθρώπων που πραγματικά υποφέρουν από αυτή την αρρώστια.